Πονεμένοι άνθρωποι είναι, ψάχνουν για αυτή μια καλύτερη ζωή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιτρέπεται ένας ορισμένος αριθμός λαθρομεταναστών και τίποτα παραπάνω. Όταν δεν συμπειράζει κάποιος, γιατί να είσαι αρνητικός. Δρόμο όλοι. Εγώ φίλε πεινάω. Από το πρωί είμαι εδώ πέρα, ακόμα δεν είχαμε σε αυτή. Μετανάστες όλοι δουλεύουν και οι Έλληνες κάθονται. Α, όχι βέβαια, είναι επικίνδυνο. Για το επεισόδιο που πνίγονται παιδάκια στο Φαρμακονήσι που πνίγηκαν. Δεν θα έπρεπε να γίνει, εντάξει. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Εφόσον έχουν φτάσει εδώ, πρέπει να τους προσέξουμε. Πρέπει να ερευνούνται τέτοια περιστατικά, το πώς καταλήγουν να πνίγονται οι άνθρωποι. Βεβαίως, εννοείται. Και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας. Εάν είναι νόμιμοι, καλοδεχούμενοι. Αν δεν είναι νόμιμοι, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Εγώ 5 χρόνια ελάτε. Πώς ήρθες? 5 χρόνια. Πώς ήρθες, με αεροπλάνο? Ναι. Πώς? Ιράν ελάτε, Τουρκία ελάτε. Μπράβο, καλό είναι έτσι να έρχεσαι. Εγώ μπουμ, είναι πλάτιν. Είναι πλάτιν. Μπουμ. Είναι πλάτιν. Είναι ζύντζο, είναι μαζύντζο, είναι όμως τίποτε. Είναι δύο, τρεις, παιδιό. Ελάτε. Δεν φοβάστε παιδάκι που πνίγεται. Παιδιό, σχολείο. Ισκουλίο. Αμαρτία δεν είναι. Πηγαίνουν σε ένα καλύτερο αύριο και κάποιοι ανεύθυνοι τους πνίγουν κιόλας. Αυτό είναι μια τραγωδία πραγματικά, αλλά νομίζω ο μετανάστης πάντα είναι σκληρή η ζωή του. Έτσι είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αρκετό έλεγχο και αρκετή βοήθεια από την ελληνική πολιτεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα. Θλιβερό σίγουρα. Η ερώτηση, το μόνο που μπορώ να πω είναι θλιβερό. Φυσικά, οι άνθρωποι προσπαθούν για μια καλύτερη τύχη, αλλά δυστυχώς όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα είναι θλιβερό. Νόμιμοι ή παράνομοι, τέτοια πράγματα ποτέ δεν πρέπει να συμβαίνουν σε κανέναν. Τι με νοιάζει εμένα, μην ξεκινούν από εκεί που ξεκινήσανε να μείνω κόντουσα γιατί απεινικού. Δεν το ξέρουν οι δύο, με τη βάρκα. Με τη βάρκα ήρθανε. Δεν έχουν μυαλά. Εσύ πάει σε άλλα μέρη με τη βάρκα, θα πας. Έχει βουρτούνες, έχει καρκαρίες, έχει άστα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και εκείνους δεν μπορούν να τους στρέψουν. Άμα ρίξει μια ματιά εδώ, θα δεις τι γίνεται. Έχει προκύψει και μια διαμάχη ότι πιθανόν να ευθύνονται οι λιμενικοί για το συμβάν στο Φαρμακονήσι. Ναι, δεν θα με εκπλήσει αυτό. Δεν γνωρίζω, αλλά δεν θα εκπλαγώ αν ισχύει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι δεν μας βοηθάνε αρκετά εδώ στο Δεκάνησο, δεν στέλνουν περισσότερη ενίσχυση για να θωρακίσουν λίγο περισσότερο τα σύνορα.